Σημαντική είναι η στήριξη του μαχιακού τμήματος αδεθής του λιμανοπαθής, ώστε να μπορέσουν οι οικογένειες που έχουν υποστεί τεράστια ζημία να πάρουν έστω μια μικρή αλλά σημαντική ανάσα. Ομόφωνα, η εκτελεστική γραμματεία του νομαρχιακού τμήματος αδεθή Λάρισας αποφάσισε πρώτον να δοθεί σε συνεργασία με το Σύλλογο Πολυτέκνων μέρος της οικονομικής ενίσχυσης της αδεθή σε πολύτεκνες οικογένειες. Σε 10 πολύτεκνες οικογένειες οι οποίες ξεσπιτώθηκαν ή αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Δεύτερον, να δοθούν εμφιαλωμένα νερά στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού σε συνεργασία με τους δήμους του νομού. Και τρίτον, το υπόλοιπο μέρος της ενίσχυσης να δοθεί σε συνεννόηση με τα πρωτοβάθμια σωματεία όπου αυτό κρυθεί απαραίτητο. Η ΑΔΕΔΗ θα είναι, όπως τόνισε, στο πλευρό των λιμανοπαθών με κάθε τρόπο. Η παρουσία μας εδώ υλοποιεί εμπράκτως την αλληλεγγύη που οφείλουμε όλοι να δείξουμε σε έναν κόσμο ο οποίος έχει υποστεί τεράστιες ζημιές από τις πλημμύρες και εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα και οικονομικού χειμώνα που προβλέπεται, οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές. Δυστυχώς γίναμε μάρτυρες του ίδιου έργου για μια ακόμη φορά. Χωριά και ολόκληρες συνοικίες σε ολόκληρη τη Θεσσαλία πνίγηκαν από την ανυπαρξία εδώ και χρόνια των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων, από τα βουλωμένα φρεάτια, από το ανεπαρκές δίκτυο όμβριων υδάτων, από τις κακοτεχνίες. Αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι η κυβέρνηση και οι τοπικές αρχές τα έργα προστασίας της ζωής και της περιουσίας των πολιτών τα θεωρούν κόστος, ενώ την ίδια στιγμή πασχίζουν για τα δισεκατομμύρια που κατευθύνονται προς όφελος διάφορων επιχειρηματικών ομίλων και της ολιγαρχίας. Η ΑΔΕΔΗ για ακόμη μια φορά, όπως τονίστηκε, έδειξε το ανθρώπινο της πρόσωπο και δηλώνει πως θα είναι στο πλευρό των πλημμυροπαθών.